Το απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά. Πέντε γυναίκες από όλη την Ελλάδα με διαφορετικές ηλικίες και στυλ ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Δεν έχω ξαναψωνίσει εκεί πέρα, δεν έχω ιδέα. Μια χαρά θα περάσουμε. Θα τα βρω όλα. Θα πρέπει να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνουν μαλλιά και μακιγιάζ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Αυτό είναι. Αυτό είναι, κορίτσια μου. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους το χρόνο που είναι περιορισμένος και το μπάτζετ που είναι συγκεκριμένο. Τα κοριτσιά ξενυχτάνε με ένα μυστικό. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους, φυσικά, δεν λείπουν τα απρόπτα. Εγώ έχω μπαγκέτα με το μέτρο και μιας που το θυμήθηκα, ας πάω να τη βγάλω. Να τη. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Είσαι μια παγέτα. Αθλητικό σε πανηγύρι. Δεν έπρεπε να βάλει ένα τακουνάκι. Βέβαια είναι σύνολο. Δεν μας έκανες καμία πρόταση. Δεν με τρέλανε. Την εμψύχωσα λίγο, την είδα λίγο πεσμένη. Το παπούτσι ξέρεις ότι το σχένομα. Πού είναι το πρόβλημα, στα μάτια. Η παγέτα σου είναι μια φούστα. Τίποτα άλλο. Μου αρκεί. Δεν θέλω να με σε πήγω λαμπίδα. Αχ, μου μιλάτε. Εγώ θέλω να ζήσω το όνειρο της πασαρέλας ακόμα. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι η... Τη Δευτέρα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Τα κορίτσια ξενυχτάνε με παγέτα. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε η 59χρονη Ελένη. Τρέμε βίρνα δράκου. Σέσκησε η Ελενίτσα. Λάμψη, είχε αστεία. Έκανε τις αγορές της στην Ελευσίνα, δεν ρίσκαρε στο παιχνίδι των φακέλων και έχασε την ευκαιρία να κερδίσει 30 ευρώ. Δεν με απασχολεί. Πρόλαβε και έκανε τις αγορές της, δεν πήγε στο κομμωτήριο, όμως περπάτησε με στυλ στην πασαρέλα, κρύθηκε... Από εδώ και πάνω θα ήθελα κάποιες αλλαγές. Και βαθμολογήθηκε με 6,5 στα 10. Χθες Τρίτη, η 28χρονη Μαρία έκανε τα ψώνια της στον κορυδαλό. Κόκκινε σε μένα! Η τύχη δεν ήταν με το μέρος της στο παιχνίδι των φακέλων και έχασε 30 ευρώ. Δεύτερη κίτρινη. Που σημαίνει κόκκινη. Κατάφερε και έκανε όλες τις αγορές της, όμως δεν πρόλαβε το κομμωτήριο. Βγήκε με κέφι στην πασαρέλα, κρύθηκε... Μου άρεσε μόνο η φόρμα, που και αυτή είχε πρόβλημα. Την πάταγε, ήταν πολύ μακριά. Και βαθμολογήθηκε με 6 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της Λευκής. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Καλώς ήρθατε. Ελάτε να σας δείξω τα ρούχα μου. Καλώς σε βρήκαμε, Λευκή μου. Για πάμε να δούμε. Η Λευκή μας έρχεται από το Βόλο. Είναι παντρεμένη εδώ και 22 ολόκληρα χρόνια και έχει 5 αδέρφια. Κάνει pole dancing και γυμναστική και αποφεύγει τα μακριά φορέματα. Το μήνα ξοδεύει για ρούχα και παπούτσια 200 ευρώ. Πάμε να σας δείξω τα ρουχάκια. Ρουχάκια ή ρουχαλάκια. Είναι μια πολύ ωραία μπλούζα. Ποδιά. Έχει ένα ωραίο διακριτικό κέντημα στο λαιμό, οπότε δεν χρειάζεται να φορέσουμε για κόσμημα. Έχει πολύ ωραίο μανικάκι, είναι διάφανη και είναι πάρα πολύ ωραία. Εμένα δεν μου αρέσει και τόσο. Γιατί... Νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση με το στυλ σου. Το στυλ μου είναι κλασικό. Να τα. Ανάλογα βέβαια και την περίπτωση. Είναι όντως κλασικό αυτό το μπλουζάκι. Μου αρέσει που είναι μακρύ, μανίκι κάτω, κλείνει με κουμπάκια. Αλλά αυτό μπροστά στο λαιμό δεν μπορώ να το βλέπω. Κοίταξε, έτσι όπως σε βλέπω και με αυτά που φοράς τώρα, μου φαίνεται πολύ παράτερη αυτή η μπλούζα. Μου φαίνεται για μια διαφορετική γυναίκα. Είναι κάπως συντηρητική. Σίγουρα θέλει από μέσα ένα τοπάκι. Και είναι κάπως μουντίβρε, παιδί μου. Εσένα, σε έχω για πολύ περισσότερα πράγματα. Πρώτη πόρτα. Την έχω συνδυάσει με αυτή τη φούστα. Είναι μια pencil φούστα. Ξύνεται.
Μου αρέσει πολύ γιατί έχει ωραία χρώματα που συνδυάζει το ένα το άλλο. Θυμίζει και φθινόπωρο. Φθινόπωρο λουλούδια. Το φθινόπωρο πέφτουνε τα λουλούδια. Την έχω φορέσει σε γάμο. Τίνος. Για δείτε κοριτσιά κι εσείς, να μου πείτε τη γνώμη σας. Ταιριάζει με την μπλούζα που την έχω συνδυάσει. Με ποια μπλούζα εννοείς? Α, αυτή. Τη συντηρητική. Η φούστα είναι πολύ ωραία, φλωράλ, μίντι, ψηλόμεση, στενή. Σε γάμο, αν την έχεις φορέσει, θα ήθελα να έχεις επιλέξει ένα χρώμα λίγο πιο φωτεινό στο επάνω μέρος και όχι αυτό το σκοτωμένο μπλε που έχει αυτή η διάφανη μπλούζα. Αλλά οκ, okay, δεν μπορώ να πω ότι δεν ταιριάζουν. Λίγο συντηρητικό το βρίσκω, λίγο κλειστό. Πάμε να δούμε τώρα μια πολύ όμορφη ζακέτα. Συντηρητική κι αυτή. Είναι αυτή εδώ. Εν τούτο Νίκα. Έχει πολύ ωραίο χρώμα κόκκινο. Έχει ένα πολύ ωραίο βέστο ντεκολτέ. Με πολύ ωραία δεκοσμημένα κουμπάκια με στρας. Τη φοράω συνήθως με ένα τζιν παντελόνι. Πρωινές ώρες να πάω για ένα καφεδάκι με μια φίλη μου. Όμορφο ζακετάκι, σωστά το συνδυάζει με ένα τζιν και με ένα μαύρο παντελόνι. Γενικά έχει ωραίο χρώμα, ωραία κουμπάκια. Είναι μια ωραία πρόταση και μια ωραία επιλογή και σου πηγαίνει και πάρα πολύ αυτό το χρώμα.